Επιστρέψαμε, πέμπτο και τελευταίο μέρος εδώ στην Κρήτη TV, εκπομπή Κρήτη σήμερα, αθλητικό ρεπορτάζ, αθλητική επικαιρότητα και πάμε να εισέλθουμε στην καθημερινότητα του τμήματος στίβου του Όφη, που παραμένει βέβαια στην ελίτ του κλασικού αθλητισμού της χώρας, κάτι το οποίο βέβαια επιβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, που πήρε την πρώτη θέση στα αγόρια, ενώ στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν και τα κορίτσια. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Μπάμπη Ρεθυμιωτάκη, προπονητή στίβου στον Όφη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Και τον κύριο Μύρο Ρεθυμιωτάκη, στον ενικό μιλάμε, τον Μύρο Αντώνη Ρεθυμιωτάκη, στο Πανελλήνιο πρώτο στα 110 μέτρα με εμπόδιο, σωστά. Ναι, σωστά. Με εμπόδια. Σωστά. Και γιο σα. Γιο μου. Να τον χαίρεστε. Να είστε καλά. Να τον χαίρεστε. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματικά που κάνει περήφανος όχι μόνο τους κριτικούς, κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες από τη στιγμή που το παιδί, το μέλλον βέβαια του ανήκει και θα το βρούμε και μπροστά μας. Ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτή τη μεγάλη επιτυχία γενικά του τμήματος στο Πανελλήνιο. Ναι. Κύριε Ρεθυμιωτάκη. Ήταν πραγματικά μια ιστορική στιγμή. Αυτή η κατηγορία είναι η πιο πολυπληθής κατηγορία που υπάρχει, γιατί είναι και όλα τα νέα παιδιά, τα νέα ταλέντα. 1500 αθλητές ήταν στην Πάτρα. Πολύ ψηλό το επίπεδο, ίσως το πιο υψηλό που έχω δει εγώ ποτέ. Η επιτυχία να καταλάβουμε την πρώτη θέση στα αγόρια και τη δεύτερη στη γενική είναι ιστορική στιγμή για τον Όφη, δεν έχει ξαναγίνει. Και νομίζω είναι ιστορικές στιγμές για όλα τα σωματεία που κερδίζουν αυτές τις βαθμολογίες. Πρέπει να έχεις πολύ ισχυρή ομάδα για να μπορείς να μπεις μέσα τουλάχιστον στην εξάδα, να βάλεις αρκετούς αθλητές και να έχεις αρκετά μετάλλια. Νομίζω ότι το δικαιώθηκε το τμήμα του στίβου του Όφη για τη δουλειά τη δομημένη που κάνει το τμήμα. Γιατί το τμήμα κάνει μια δομημένη δουλειά από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγάλες. Στηρίζεται στα παιδιά του, οι προπονητές είναι χρόνια μαζί. Υπάρχει ένα υπάρχει πλάνο. Μια συνοχή και ένα δέσιμο. Σωστά, πολύ σωστά. Μύρωνα πρώτο στα 110 μέτρα εμπόδια με ατομικό ρεκόρ 14-16 και καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα για το 23. Σπουδαία επιτυχία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θέλω λίγο να σε ρωτήσω αν το περίμενες. Εντάξει, ήταν μια επίδοση που την περίμενα. Δεν ήξερα να έβγαινα πρώτο, αλλά περίμενα μια θέση γιατί όλο αυτό ο κόπο που έχω κάνει όλη αυτή τη χρονιά ήταν. Πολύ δηλαδή και ψυχικά και σωματικά. Περίμενα, αλλά ευτυχώς και βγήκε. Ήμουν και καλά στην κούρσα, οπότε ναι. Και είσαι ικανοποιημένος. Είμαι ικανοποιημένος από θέμα θέσης για διεθνείς διακρίσεις στο μέλλον. Αλλά από θέμα χρόνου πιστεύω ότι μπορούσα να το κατεβάσω λίγο ακόμα. Το ρεκόρ. Αυτά. Μάλιστα. Κύριε Ρεθυμιωτάκη, υψηλό το επίπεδο των αγώνων, όπως μας είπατε, στο Πανελλήνιο. Με φόντο βέβαια την σπουδαία διάκριση και του Μύρωνα και των παιδιών της ομάδας γενικότερα του Όφη, μπορούμε να περιμένουμε σπουδαία πράγματα στο μέλλον από τα παιδιά της ομάδας στίβου. Ναι, νομίζω ότι η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή στίβου Όφη έχει και μέλλον και παρόν και έχει και από κάτω από τα τμήματα υποδομών αρκετά καλά παιδιά. Αυτό θέλει συντεταγμένη δουλειά. Δεν φτάνει μόνο να κάνεις μια επιτυχία μια χρονιά ή να είναι ένα πυροτέχνημα. Αυτό θέλει δουλειά σε βάθος χρόνου. Πρέπει να είναι δομημένο το σωματείο για να μπορεί να πετύχει τους στόχους του. Και πρέπει να έχει και πολλούς τηλεοβάτες. Δηλαδή πρέπει να έχει ανθρώπους που να στηρίζουν. Δηλαδή ο έφορας μας, ο κύριος Αντωνακάκης ο Παναγιώτης, είναι πραγματικά ένας στηλοβάτης που είναι παντού, μας λύνει όλα τα προβλήματα, μας βοηθάει. Δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, δεν φτάνει μόνο η προπονητική. Δεν φτάνει να είμαστε καλοί προπονητές ή να έχουμε ταλέντα. Θέλουμε και ένα background από πίσω, κάποιον που να μπορεί να μας στηρίζει. Το σωματείο είναι μεγάλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Όφη στηρίζει το τμήμα. Ο πρόεδρος, ο κ. Δανδάλης και αυτός. Γι' αυτό μπορούμε και προχωράμε. Γιατί εμείς οι προπονητές. Συνήθως και οι αθλητές πάντα ζητάμε. Ζητάμε το καλύτερο. Κάποιος πρέπει να το υλοποιήσει. Αυτό υπάρχει στον Όφη. Άρα είμαι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια θα πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτή τη στιγμή το σωματείο πέρυσι ήταν ένατο στην Ελλάδα στα 340 σωματεία ένατο. Τώρα οι προβλέψεις μας λένε ότι είμαστε τουλάχιστον στην πεντάδα και ίσως αν πάμε καλά στα επόμενα δύο πρωταθλήματα, μάλιστα, θα μπούμε στην τριάδα.
Μύρωνα, εκτός από τα 110 μέτρα εμπόδια, κάνεις και 400 μέτρα εμπόδια, όπου τα πηγαίνεις εξίσου καλά. Και θέλω λίγο να εστιάσουμε λίγο και να πάμε λίγο στην αρχή, πώς προέκυψαν τα εμπόδια στην καθημερινότητά σου. Από μικρή ηλικία, κυρίως στην πρώτη γυμνασίου, άρχισα να κάνω εμπόδια. Ασχολιόμουν γενικά με τα σπριτ και αυτά. Και ο πατέρας μου αποφάσισε ότι ήμουν πιο καλός στα εμπόδια από μικρός, είχε πιο πολλές διακρίσεις, πιο πολλά μελλοντικά αποτελέσματα και αποφασίσαμε να πάμε εκεί. Κύριε Ρεθιμιωτάκη, επόμενη αγωνιστική πρόκληση για την ομάδα σας το Σαββατοκύριακο στο Πανελλήνιο Ανδρών και Γυναικών αλλά και K23 στο Βόλο. Να εστιάσουμε λίγο στους στόχους. Κοιτάξτε, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών, το οποίο είναι η κορυφαία διοργάνωση στην Ελλάδα, είναι η elite σχεδόν όλων των κατηγοριών, εκτός την K18. Η ομάδα μας είναι αρκετά καλή. Περιμένουμε και μετάλλια και διακρίσεις και θέσεις σε αυτή τη διοργάνωση. Πρέπει να πω ότι το πρόβλημα εδώ στα επαρχιακά σωματεία είναι ότι όταν οι αθλητές φτάσουν 17 χρονών ή 18 όπως είναι ο Μύρων, μετακομίζουν λόγω σπουδών. Εμείς και συνήθως τα πιο πολλά παιδιά παίρνουν και μεταγραφή σε κάποια άλλα σωματεία. Εμείς έχουμε πραγματικά καταφέρει και είναι αξιοθαύμαστο παιδιά που φεύγουν από εδώ και πηγαίνουν στη Σαλονίκη και σπουδάζουν στην Αθήνα να παραμένουν στο σωματείο. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη δύναμη. Γιατί τους προσφέρουμε, αγαπάνε τον Όφη και γι' αυτό μένουν στον Όφη. Τώρα υπάρχει ένα παλιό πρωτάθλημα στις 20 του μήνα το K20 και σε αυτό είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Αυτά τα δύο θα κρίνουν και τη συνολική κατάταξή μας στην Ελλάδα, στην αξιολόγηση που θα γίνει τέλος του χρόνου. Μύρωνα, παράλληλα με την ιδιότητα κατά κάποιο τρόπο του αθλητή, είσαι και μαθητής. Ναι. Σωστά, μαθητής ελικίου του χρόνου δίνεις και πανελλαδικές. Μια πολύπλοκη συγκυρία και θέλω να μου πεις λίγο πώς καταφέρεις να συνδυάσεις αυτές τις δύο ιδιότητες, του αθλητή και του μαθητή. Εντάξει, αρχικά όπως τα περισσότερα παιδιά προσπαθούν να αποφύγουν τις Πανελλήνιες. Οπότε ψάχνω για μια υποτροφία στην Αμερική λόγω του αθλητισμού. Εντάξει, παράλληλα προσπαθώ να συνδυάζω και τα μαθήματα. Δηλαδή κάνω φροντιστήρια όπως όλα τα παιδιά. Προσπαθώ να διαβάζω όποτε προλαβαίνω. Και προσπαθώ να είμαι σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο στο σχολείο. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο να συνεργάζεται κάποιος σε ένα υψηλό επίπεδο πρωταθλητισμού με το γιο του? Όχι, δεν είναι εύκολο. Εγώ γυμνάζω και την κόρη μου πριν λίγα χρόνια, έχει τελειώσει, σταματήσει. Δεν είναι εύκολο γιατί το πρόβλημα είναι ότι μετά την προπόνηση στο σπίτι πάλι υπάρχει αυτό το θέμα της προπόνησης, το πώς πάω, αν είμαι καλά, αν πήγα καλά στους αγώνες. Δηλαδή διαιωνίζεται μια εργασιακή σχέση που υπάρχει το απόγευμα, διαιωνίζεται και στο σπίτι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πολύ υπομονή να μην διαταραχθεί η σχέση πατέρα-αθλητή ή πατέρα-αθλήτριας. Είναι λιγοστές οι περιπτώσεις που γονείς γυμνάζουν τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να υπήρχε το περιθώριο, ναι. να μην γίναζα το Μύρο. Δηλαδή, ίσως πολλές φορές όταν ερχόμαστε σε σύγκρουση και έρχομαστε σε σύγκρουση στο σπίτι μέσα συνήθως, το έχω σκεφτεί πολλές φορές, μήπως κάνω λάθος. Αλλά οι δρόμοι μας είναι παράλληλοι. Το αποτέλεσμα πάντως δείχνει ότι κάνετε το σωστό. Ναι. Οπότε μην το πολύ αναλύουμε. Ναι. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι κάνει σωστό. Λοιπόν, Μύρωνα, εσύ πώς διαχειρίζεις αυτή τη σχέση με τον πατέρα σου? Εντάξει, εγώ πολύ δύσκολα διαχειρίζομαι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές εντάσεις. Είναι και στην εφηβεία τώρα. Εντάξει. Αν και φαίνεται ισορροπημένο παιδί, δηλαδή. Ευτυχώς. Το καλό είναι ότι σε επιτυχίες είμαστε μαζί, ότι περνάμε καλά όταν υπάρχουν επιτυχίες. Αυτό. Σε αποτυχίες, δύσκολα τα πράγματα. Είστε αυστηρός? Όχι, δεν νομίζω ότι είμαι αυστηρός. Είμαι λίγο δογματικός στο θέμα της προπόνησης, στο ωράριο, στο τι θα κάνουμε. Ψυχαναγκαστικός. Ναι, γιατί εγώ από την εμπειρία μου τόσα χρόνια, γιατί και σαν αθλητής που ήμουν, υπήρξα σε ψηλό επίπεδο, γνωρίζω ποιος είναι ο δρόμος και πρέπει να τον διδάξω. Δηλαδή, όταν περνάτε λοιπόν την πόρτα του σταδίου, η ιδιότητα του πατέρα μένει εκτός. Βέβαια, ναι, εννοείται. Αλλιώς τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Μύρωνα, οι στόχοι για το μέλλον,
Τα επόμενα χρόνια πώς φαντάζεσαι την πορεία σου? Φαντάζομαι την πορεία μου να πάρω αυτήν την υποτροφία που λέγαμε, να συμμετέχω σε διεθνές διοργανώσεις, να υποστηρίξω δηλαδή την Ελλάδα σε μεγάλο επίπεδο, μετάλλια σε διεθνείς και να συνεχίσω να συμπονάμαι σε αυτή την πορεία που βρίσκομαι τώρα. Κύριε Ερθυμιωτάκη, πώς οραματίζεστε εσείς την πορεία του Μύρωνα τα επόμενα χρόνια στον Στίβο και αν βέβαια κατορθώσει να ακολουθήσει και τα δικά σας σπουδαία βήματα? Εγώ για το Μύρο το έχω πει πολλές φορές και για τα υπόλοιπα παιδιά που έχω, θέλει σταθερή και αργή πορεία ο αθλητισμός. Δεν θέλει, πρέπει να είμαστε πυροτέχνημα. Θέλει τη σωστή διαδικασία της προπόνησης ώστε στην κατηγορία των ανδρών, δηλαδή μετά τα 20, να υπάρξουν επιτυχίες. Γιατί πραγματικά εκεί είναι οι επιτυχίες. Τώρα μπορεί οι μικροί να έχουν επιτυχίες, να τους χαιρόμαστε, όπως βλέπω στη φωτογραφία από το περσινό Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Όμως η πορεία θα είναι σταθερή, αργή, ώστε να μπορέσει να διακριθεί σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, ποια θα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση, να μπορέσει να συμμετάσχει σε μια Ολυμπιάδα. Αυτό είναι το όνειρο το δικό μου για τον αθλητή μου, να μην το πω γιο μου, και για όλους τους αθλητές μου. Να συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα ή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε λίγο με τον Μύρωνα. Ξέρεις, Μύρωνα, ότι η πλειονότητα των εφήβων της ηλικίας σου, των συνομιλίκων σου, κάθεται μπροστά σε μια οθόνη. Ξέρεις, έχουμε και την εξέλιξη της τεχνολογίας, ένα smartphone πάντα στο χέρι, στην τσάντα μας. Τι έχεις να τους πεις? Τι έχεις να τους συμβουλέψεις, τι έχεις να τους προτρέψεις? Εντάξει, γενικά δεν είναι εκεί ότι εγώ και προσωπικά κάθομαι στο κινητό, αλλά εντάξει, καλό ήταν να μην είμαστε κινητά, να έχουμε και μια άλλη ιδιότητα, δηλαδή να πηγαίνουμε να αθλούμαστε. Ακριβώς, τι έχεις κερδίσει εσύ, για να το κάνουμε πιο γενικό, από τον αθλητισμό? Έχω κερδίσει πολλά που δεν θα τα κέρδιζα αν ήμουν τώρα. Όπως? Επιτυχίες, χαρά, ικανοποίηση προσωπική, μετάλλια, αναμνήσεις πολλές, εμπειρίες που δεν θα, δηλαδή και ένα ταξίδι στο εξωτερικό που δεν θα ξαναπήγαινα χωρίς. Αυτά πάνω κάτω. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Εγώ αυτό πραγματικά έχω συμπεράνει και εκεί θέλω να καταλήξω. Κύριε Ερθυμιωτάκη, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την προσφορά σας και για τις αξίες που υπηρετείτε. Δυσέβρετες. Ναι, σωστά. Είναι δυσέβρετες αυτές οι αξίες, είτε είσαι προπονητής είτε δεν είσαι. Και τα καλύτερα εξομοίρωνα. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε και στο πλατό με μεγάλες επιτυχίες. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά.